Εδώ είμαστε πάλι και θα πάμε στη Μουρούζη όπου μας περιμένει ο κύριος Αλέκος Αλαβάνος. Καλημέρα σας και πάλι κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλαβάνος είναι επικεφαλής του φορέα σχέδιο Β και θέλω να σας πω ότι όλοι ξέρουμε ότι είστε ο πρώτος πολιτικός που μίλησε ευθέως για την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου Β που θα προβλέπει έξοδο από το ευρώ. Θέλω να αναφερθούμε πιο αναλυτικά σήμερα σε αυτό το σχέδιο και να μας εξηγήσετε ορισμένα πράγματα. Δύο είναι οι βασικές απορίες που τουλάχιστον εγώ έχω και θα ήθελα να λύσω από τη σημερινή μας συζήτηση. Το πρώτο είναι η εφαρμογή του σχεδίου Β με έξοδο από το ευρώ και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα είναι ή όχι πιο επώδυνη για τους πολίτες και δι' για τους ασθενέστερους, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Πιο επώδυνη ενδεχομένως ακόμα και από την παραμονή μας στο μνημόνιο. Και το δεύτερο είναι αν μπορεί να γίνει έξοδος από το ευρώ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μετέρων μας ή προϋποθέτει να συμφωνήσουμε μαζί τους σε ένα πολύ γενναίο κούρεμα του χρέους. Και νομίζω να τα πάρουμε με τη σειρά. Να έρθουμε πρώτα στο πρώτο, στο πόσο επώδυνο μπορεί να είναι αυτό. Να πω καταρχήν ότι δεν είμαι επικεφαλής του σχεδίου Β. Είμαι απλώς αυτός που καλείται πιο συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μια σειρά λόγους οι οποίοι είναι κατανοητοί. Και προφανώς. Και προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή την προεδροκρατία και την αρχικοκρατία. Ξέρω το ρόλο που έχω παίξει για το σχέδιο Β, αλλά δεν είμαι επικεφαλής. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό που λέτε πάντως, ναι, ότι δεν θέλετε την προεδροκρατία και την αρχικοκρατία, το κρατάμε. Εντάξει, να είστε καλά. Ωραία, το δεύτερο είναι, στην ερώτησή σας θα απαντήσω με ευθύτητα και αμεσότητα. Θα είναι καλύτερα. Και θα είναι από την πρώτη μέρα. Καλύτερα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι. Από την πρώτη μέρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτές είναι επιπόλαιες κουβέντες για πράγματα τα οποία αφορούν στο μέλλον. Όμως, αν θέλετε, οι εκτιμήσεις στηρίζονται στις προηγούμενες ιστορικές εμπειρίες που έχουν χώρες διάφορες και η Ελλάδα όμως στη δεκαετία του 30, ναι, σε σχέση με ηφαισιακές καταστάσεις και με τομές που γίνανε από τις κυβερνήσεις που είχαν σχέση με το σταθερότητα του νομίσματος, με το είδος του νομίσματος, με το αν ήταν στο χρυσό κανόνα ή όχι. Χτες είχα πάει στη Λάρισα και έτυχε να διαβάζω έτσι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αμερικάνικο βιβλίο για την κρίση του 1929 και το πώς έκανε μια σειρά μεγάλες ανατροπές για την εποχή ο νέος πρόεδρος από το 1933, ο Φράγκλιν Ρούσβελτ, ναι, και εντυπωσιάστηκα. Ο όρος 100 ημέρες, πρώτες 100 ημέρες χρησιμοποιήθηκε από αυτόν πρώτη φορά και τον χρησιμοποιούμε και τώρα παντού σε όλο τον κόσμο, και μέσα σε αυτές τις μέρες ήταν εντυπωσιακές οι μεγάλες αλλαγές που γίνανε και στο θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας αλλά και σε μια σειρά άλλα βασικά αιτήματα που δημιουργούσαν μια κατάσταση και πραγματική και ηθική και ψυχολογική ότι αλλάζει κάτι στον τόπο και ότι υπάρχει μέλλον στον τόπο. Ένα λεπτό, δηλαδή, όμως, είναι ενεργία 27% θα γυρίσουμε κατευθείαν το δίκτυο αυτόν. Πώς θα γίνει? Να το καταλάβουν, δηλαδή. Κοιτάξτε, θα γυρίσει ο δείκτης. Θα γυρίσει ο δείκτης. Το να γυρίσει ο δείκτης είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, να περάσουμε από την περίοδο που μεγαλώνει η ανεργία στην περίοδο μείωσης. Δεν σας λέω, έχει γίνει, είναι τόσο βαρύ το πλήγμα της Ελλάδας που με κάθε δρόμο θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα, αλλά θα γυρίσει ο δείκτης. Σήμερα, όλες οι εκτιμήσεις είναι ότι η Ελλάδα, ακόμη και αν οι ηφαισιακοί ρυθμοί πέσουν, ναι, ή μείνει σε μια στασιμότητα σε αυτό το χαμηλό επίπεδο, η ανεργία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό εδώ. Είμαστε μια χώρα η οποία εισάγει βασικές πρώτες ύλες. Αυτές τις πρώτες ύλες ξαφνικά θα βρεθούμε να τις εισάγουμε με ένα νέο νόμισμα, δραχμή, δηλαδή υποτιμημένο σαφώς. Δηλαδή θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα χρήματα για να τις εισάγουμε. Πώς θα το αντέξουμε αυτό, και επίσης πώς θα αντέξουμε το γεγονός ότι το χρέος μας αυτόματα θα διπλασιαστεί ή θα τριπλασιαστεί? Τώρα είναι στο 160% του ΑΕΠ. Αν αυτό το μετατρέψουμε σε δραχμές, θα γίνει αυτόματα 300% του ΑΕΠ ή 350 ή 400. Όλα αυτά πώς θα τα κάνουμε? Θα υποχρεώσουμε τους εταίρους μας να μας κάνουν ένα νέο κούρεμα? Και αν δεν το δεχτούν αυτό, πώς θα γίνει? Δεν κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια απομόνωση, δηλαδή. Και σε μια άτακτη πτώχευση. Κοιτάξτε, πάλι θα αναφερθώ στο Ρούσβελτ και θα πω
κάτι το οποίο, μια ατάκα αν θέλετε, μια συμπίκνωση, και έλεγε «desperate situations need desperate policies», δηλαδή ακραίες καταστάσεις χρειάζονται ακραίες πολιτικές, ακραίες τομές για να γίνουν. Και σας λέω εδώ ότι η εμπειρία δίνει απάντηση ακριβώς σε αυτά τα ερωτήματα που βάζετε. Στην Ελλάδα, όταν φύγαμε από το χρυσό κανόνα, ναι, από την κυβέρνηση Βενιζέλου, μέσα σε λίγους μήνες, μια χώρα που εισήγαγε, που ήταν υπερχρεωμένη, που η οικονομία της κατέρεε, που υπήρχαν οι πρόσφυγες και ήταν δεκάδες χιλιάδες άνεργοι, μέσα σε λίγους μήνες, φεύγοντας η δραχμή από το χρυσό κανόνα, δηλαδή αν θέλετε κάτι σαν το ευρώ της εποχής, ένα τιμημένο και σταθερό νόμισμα, αποφασίζοντας με συνένεση βενιζελικών και λαϊκού κόμματος, δεξιών ας πούμε της εποχής, να στα κάνουν παύση πληρωμών και βάζοντας κρατική εποπτεία στις τράπεζες, αναδεικνύοντας την Τράπεζα Ελλάδος να έχει ουσιαστικό ρόλο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε λίγους μήνες είχαμε τεράστια ανάπτυξη, οικονομία, ναυτιλία, τουρισμό. Ναι, τότε άρχισε να χτίζεται. Αναφέρεστε όμως ακούστε σε μια εποχή. Ακούστε με. Ναι. Ναι. Αναφέρεστε σε μια εποχή όπου. Τότε άρχισε να χτίζεται το περίγυρο της Αττικής. Μια κουβέντα να πω, μια κουβέντα μονάχα. Και κυρίως είχαμε μια έκρηξη στις εξαγωγές μας, τις αγροτικές. Έκρηξη, τρομερή. Με αυτή την έννοια. Δεν πάμε εμείς. Η εμπειρία, κύριε Λαβάνου, αν μου επιτρέπετε, η εμπειρία δείχνει, να επικαλεστώ και τον Ρούσβελτ και τις προηγούμενες υποτιμήσεις και οτιδήποτε άλλο. Λέει ότι μια υποτίμηση για να πετύχει, ένας βασικός όρος, και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει, είναι ο εθνιδιασμός. Εμείς τώρα συζητάμε για το σχέδιο Β ή για το σχέδιο της δραχμής. Θα σας έλεγα ότι το κρίσιμο σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν οι 100 πρώτες ημέρες, αλλά τα 100 πρώτα λεπτά. Γιατί μια μετάβαση από το ευρώ στη δραχμή με μια υποτίμηση, δεν ξέρω, της τάξης του 30 ή 40%, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικά τα αγροτικά προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί αυτό εδώ να σηματοδοτήσει μια τρομερή εκροή κεφαλαίων και οι έχοντες να έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω, να αποκτήσουν 30-40% ή και 50% μεγαλύτερη αξία. Οι μη έχοντες, οι οποίοι, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι οποίοι δυστυχώς λειτουργούν υπό τα δεσμά εισαγόμενων προϊόντων, να πληρώνουν ακριβότερα και να έχουν μικρότερη αγοραστική δύναμη, και τελικά όλο το σχέδιο να λειτουργήσει υπό κάποιων ξύπνιων, οι οποίοι θα βγάλουν τα λεφτά τους στο ευρώ έξω και θα περιμένουν τη δραχμή για να τη δραχμοποιήσουν, να τα δραχμοποιήσουν μετά τις αξίες. Γιατί νομίζω ότι πλέον με την κίνηση κεφαλαίων, με τη μεγάλη ελευθερία που υπάρχει, δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια ή πολιτικών να περιμένουμε 100 μέρες ή 100 ώρες. Νομίζω στα 100 λεπτά θα έχουν εκτεθεί τα πάντα. Μάλιστα, και στην Κύπρο το βλέπουμε άλλωστε αυτό εδώ. Γίνεται Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για το ποιοι ήξεραν ίσως, για το ποιοι έβγαλαν τα λεφτά τους πάνω από 100.000 ευρώ, που και πάλι ο διεθνής τύπος το έγραφε επί μέρες, ας πούμε. Για σκεφτείτε τι θα γίνει τώρα. Φοβάμαι ότι δημιουργούμε μια σύγχυση και αποθάρρυνση στον ελληνικό λαό. Εγώ σας ρωτάω ευθέως κάτι. Πέστε μου, στα τελευταία 100 χρόνια, μια χώρα που βρέθηκε σε βαθιά ύφεση, η ηφεσιακή κρίση της Ελλάδας περνάει τους δείκτες, μερικούς δείκτες της ηφεσιακής κρίσης των Ηνωμένων Πολιτειών του 29, που είναι αν θέλετε το ακρό παράδειγμα. Πέστε μου μία χώρα μόνο η οποία μπόρεσε να βγει από βαθιά ύφεση με σκληρό νόμισμα και χωρίς να κάνει υποτίμηση του νομίσματος. Πέστε μου μία, πέστε μου. Μα, κύριε, από σχετικά με τις νομίσματα. Δεν θα πετύχει, μία, θα πετύχει το μαλακό νόμισμα, ένα κύριε Λαβάνο. Ένα λεπτό. Εσείς ξέρετε καμία άλλη χώρα η οποία να έχει δεχτεί τέτοιο κούρεμα χρέους, να της έχει γίνει τέτοιο κούρεμα χρέους σαν αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα και να της έχει δοθεί τόσο Κοιτάξτε, μεγάλη βοήθεια σε αυτό το συνδυασμό? Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Και εγώ έχω ακόμα. Στην Ελλάδα. Ναι. Ακούστε, να το σχολιάσω. Βεβαίως. Στην Ελλάδα έχει γίνει από τα μεγαλύτερες περικοπές χρέους στην ιστορία, ας πούμε, των διεθνών δανείων και υπερχρεώσεων κλπ. Και σας ρωτάω, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σας ρωτάω, ποια ήταν η επελευθέρωση όταν αυτή
η περικοπή του χρέους που έγινε συνοδεύθηκε από νέο χρέος, ναι, που είναι σε άλλο δίκαιο, που είναι σε άλλα δικαστήρια, που είναι σε ένα σκληρό νόμισμα, ναι, και το οποίο σήμερα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας. Και σας ρωτάω, αν από αυτή την περικοπή χρέους αισθάνθηκε έστω και ένας Έλληνας, πόσο καιρός έχει περάσει, είναι ένας χρόνος και κάτι μήνες. Αν ένας Έλληνας αισθάνθηκε ανακούφιση. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι βλέπω, ας το πούμε, μία προσπάθεια να δημιουργηθεί μία σύγχυση, μία φοβία στον κόσμο και λοιπά, αντί να αξιοποιήσουν, γι' αυτό μιλάω για Ρούσβελτ, γι' αυτό μιλάω για Βενιζέλο, γι' αυτό μιλάω για από Ανατολή, ναι, γι' αυτό μιλάμε για Ρωσία, να αξιοποιήσουμε μία διεθνή εμπειρία και να ανοίξουμε ένα δρόμο. Όμως, κύριε Πρόεδρε, αμέσως θα δώσω το λόγο και στον Βασίλη Πεντελαμάνη και θέλει και ο Μανώλης να ρωτήσει διάφορα πράγματα. Εγώ θα επιμείνω σε ένα ερώτημα που ακόμα δεν μου το έχετε απαντήσει. Μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση στο δραχμή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων μας, διότι δεν μου απαντάτε στο θέμα του χρέους. Το χρέος, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι άμα πάμε στη δραχμή, θα διπλασιαστεί τουλάχιστον, ας μην το πάω σε τριπλασιασμό, αλλά θα διπλασιαστεί. Μπορούμε να αντέξουμε ένα χρέος 300% ξαφνικά εδώ που πάμε στα συνεχή κουρέματα. Γιώργο, με συγχωρείς, και τώρα εδώ μας ναι, είναι πολύ λογική. Στην Ευρωζώνη, έτσι δεν είναι όπως παλιότερα. Και οι δύο σας ερωτήσεις. Εμείς αισθανόμαστε και ο καθένας, πιστεύω, και εσείς, ο καθένας αισθάνεται την ευθύνη του απέναντι στον ελληνικό λαό. Από αυτή την άποψη δεν παίζει ρόλο η γνώμη των εταίρων μας. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πάμε να κάνουμε τους έξυπνους και τους μάγκες και τους τσαμπουκάδες. Είναι κατανοητό πια, είναι πολύ κατανοητό σε πάρα πολλούς ότι κοινωνίες όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να αντέξουν μέσα από αυτές τις πολιτικές οι οποίες αμφισβητούνται από τους ίδιους, από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της λιτότητας και της ακραίας δημοσιονομικής σταθερότητας. Λοιπόν, δεν θέλω να μην απαντάω σε ερωτήσεις, θέλω να σας πω ότι είναι αναγκαίο αυτό να το κάνουμε για τον ελληνικό λαό και για τους ανέργους μας και φυσικά θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε όχι μια εχθρική στάση από τους εταίρους και μπορούν πάρα πολύ καλά να το κατανοήσουν. Έχουν οριμάσει τα πράγματα. Φανταστείτε τώρα στη Γερμανία έχουμε κόμμα που είναι έτοιμο να μπει στη Βουλή ενδεχομένως να έχει το 5% που ζητάει την ίδια την αποχώρηση της Γερμανίας από το ευρώ. Το δεύτερο θέμα. Πολύ σωστό είναι αυτό που βάλατε. Ότι σε όρους εθνικού νομίσματος το χρέος θα αυξηθεί και σε σχέση με το ΑΕΠ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό στους πάντες. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν θυμάστε καλά, ήρθε σε σύγκρουση με την Ευρωζώνη γιατί ζητούσε στην τελευταία αναδιάρθρωση που έγινε με αυτή την επέκταση του χρόνου, τη μείωση των τόκων, να σβήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος από το χρέος που έχουμε στα κράτη. Με αυτή την έννοια είναι σαφές παύση πληρωμών και διακήρυξη της αδυναμίας της χώρας μας να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις. Αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει από τη Ρωσία πριν από λίγα χρόνια. Μάλιστα. Έχει γίνει από το Βενιζέλο. Έχει γίνει από την ίδια τη Γερμανία σε πολλές φάσεις της ιστορίας. Οι πολίτες ακούνε πολλά εντός ευρώ και εκτός μνημονίου. Ακούνε πολλές προτάσεις, πολλές ιδέες. Συγκεκριμένα όμως θέλουμε να μας πείτε για να το καταλάβουν και οι πολίτες πώς θα πληρωθούν με το καλημέρα, τις 100 αυτές τις μέρες, μισθοί, συντάξεις, πώς θα εισάγουμε πετρέλαιο, πώς θα έχουμε ρεύμα, φάρμακα. Αυτό πώς θα γίνει, πρακτικά για να το καταλάβουμε. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ απλό. Νομίζω ότι όποιος θέλει μπορεί να το καταλάβει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει φτάσει σε μια κατάσταση κάτω από τα άγρια μέτρα, σχεδόν ίσως σκυλετισμένου προϋπολογισμού και μείωση των εξωτερικών ελλειμμάτων λόγω αυτής της ας το πούμε μεγάλης υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει ακριβώς μέσα από την ανάγκη ότι δεν έχει ανάγκη μεγάλων δανεικών. Έχουμε σήμερα τομείς που πάρα πολύ γρήγορα θα είναι συναλλαγματοφόροι. Ξέρετε τι σημαίνει για τον τουρισμό. Μέσα σε λίγους μήνες το να έχεις μέσα από ένα εθνικό νόμισμα να έχεις πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξέρετε τα διεθνή πρακτορία τουρισμού πως κατευθύνουν τους πελάτες τους. Αν το κάνει αυτό η Ελλάδα, κύριε Λαβάνο, εσείς πιστεύετε ότι οι υπόλοιπες χώρες, γιατί πάμε πλέον για διάλυση Ευρωζώνης, θα πιστεύετε ότι οι υπόλοιπες χώρες του Νότου θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα? Γιατί και εκεί υπάρχουν αντίστοιχα κινήματα. Εάν υποτιμηθεί η δραχμή, έρθει η δραχμή και υποτιμηθεί 20%, θα βγει η λιρέτα 25%, η πεσέτα ή το εσκούδο, για να θυμηθούμε τα νομίσματα, εθνικά νομίσματα του Νότου, θα υποτιμηθούν αντίστοιχα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο περιγράφεται μπορεί να διαλυθεί μέσα σε μια εβδομάδα εύκολα. Αυτό. Πόσο καιρό θα πάρει για να έχουμε ανάπτυξη? Ίσως είστε πολλοί και πάρα πολύ αξιόλογοι συνομιλητές. Και είστε μόνος σας, ναι, αλλά έχετε ενδιαφέρον συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς απαντάτε σε όλα. Αισθάνομαι λίγο σε ένα πολύ καλό δικαστήριο με φιλικούς δικαστές. Όχι και δικαστές.
δικαστήριο. Και είναι καλό που γίνεται αυτό. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Υπάρχει εμπειρία διεθνής από εδώ και εδώ πέρα. Δέστε, η κρίση του 1929 ήταν παγκόσμια κρίση. Όλες οι χώρες χρησιμοποίησαν το μέσο της υποτίμησης. Το μέσο της υποτίμησης δεν ήταν αλληλοακύρωνε τη μία χώρα στην άλλη. Υπήρχαν και αρνητικά, υπήρχαν προστατευτικά μέτρα. Έπεσε το διεθνές εμπόριο. Όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία όλες οι χώρες, από την Αμερική μέχρι την ανταγωνίστριά της στην Αγγλία σε εμπορικό οικονομικό επίπεδο ή τη Γαλλία, μπόρεσαν να βγούνε. Αλλά θα σας πω κάτι. Γιατί βάζει ένα πολύ μεγάλο θέμα η ερώτησή σας, τι θα κάνουν οι άλλες χώρες. Υπήρχε μια έκθεση του πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των μελετών του. Την είχα διαβάσει στη Financial Times, η οποία έλεγε, ήταν την εποχή, εδώ και 1,5 χρόνο, την εποχή του PSI, της μεγάλης κρίσης, του Brexit, ναι, του βγαίνει η Ελλάδα, δεν μπορεί να σταθεί. Και τι έλεγε αυτός? Έλεγε κάτι το οποίο ομολογώ ότι εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Ότι ο βασικός λόγος που η Ευρωζώνη αντιδράει στην αποχώρηση μιας χώρας και συγκεκριμένα της Ελλάδας από το ευρώ δεν είναι τόσο γιατί θα δημιουργήσει κάποιους κλειδονισμούς σε σχέσεις με τις αγορές, είναι γιατί θα δοθεί ένα προηγούμενο, γιατί η Ελλάδα θα μπορέσει να βρεθεί σε πάρα πολύ σύντομο σε αναπτυξιακές διαδικασίες με εθνική νομισματική πολιτική και με άλλα μέτρα που θα πάρει εκτός πιέσεων και όλων της Ευρωζώνης, που θα είναι ένα παράδειγμα για τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ναι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Βασίλη, και να σας πω κάτι. Να πω κάτι εδώ πέρα. Ολοκληρώστε. Έχετε κάτι, θέλετε να πω κάτι. Ναι. Εντυπωσιάζει κανείς να μελετήσει πάρα πολύ το παράδειγμα της Ισλανδίας, που αντιμετώπισε την κρίση της με εθνικό νόμισμα σε σχέση με παραδείγματα άλλων χωρών ή της Ιρλανδίας που είναι εκεί κοντά κλπ. Ξέρετε τι φοβερή εντύπωση μου έκανε? Κεντρικό αντικείμενο των Ισλανδικών εκλογών, μια χώρα που δεν έχει ευρώ, που είχε αποτέλεσμα την αλλαγή της κυβέρνησης, ήτανε ότι τα κόμματα, δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, το κεντροδεξιό χώρο ήταν αυτά, έθεσαν ως κεντρικό αίτημα το σβήσιμο ή την ουσιαστική μείωση του εσωτερικού δανεισμού των οικογενειών, μάλιστα, δηλαδή στεγαστικά δάνεια, κατανοητικά δάνεια κλπ. Να καταλάβουμε τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Ναι. Τα μεγέθη των οικονομιών, γιατί η Ισλανδία είναι μια πολύ μικρή οικονομία, είναι περίπου όσο είναι η πρώτη Αθηνών, ας πούμε, εδώ πέρα. Η Ιρλανδία είναι μια λίγο μεγαλύτερη και εμείς ακόμη πιο μεγάλη. Αυτά δεν μπορούν να παίξουν ρόλο, γιατί εμείς το δικαίωμα του να ασκούμε επί της ουσίας δική μας πολιτική το έχουμε εμπολίσει στο θέμα των οικονομικών ήδη από το 1981 που μπήκαμε στην ΕΟΚ και τότε δεν μπορούσαμε να ασκήσουμε πολιτική ως προς τους δασμούς. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, τόσα χρόνια μετά θα μας ευνοήσει. Σωστό. Και εδώ θέτεται και μια σειρά άλλα ερωτήματα. Θα έλεγα ότι γενικά το μικρό μέγεθος ευνοεί. Μην ξεχνάτε ότι όμως η Ισλανδία είχε μια πολύ μεγάλη κρίση, μεγέθους μεγαλύτερο από το κυπριακό, τραπεζική κρίση. Μην ξεχνάτε όμως ότι μπορεί να είναι μια χώρα με 300.000 ψαράδες η Ισλανδία, αλλά είναι μια χώρα που ξεπέρασε αυτούς τους φόβους που γεννάτε εσείς. Είχε εξαρχής εθνικό νόμισμα όμως, κύριε Λαμβάνο. Δεν είχε ευρώ και επέστρεψε στο εθνικό νόμισμα. Είχε εθνικό νόμισμα, φυσικά. Είχε εξαρχής εθνικό νόμισμα, δεν ήταν ευρώ. Αλλά κυρίως αντιστάθηκε στις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, που να πω κάτι. Έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη, έχει ενδιαφέρον το διεθνές παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι... Να κλείσω. Ναι, για κλείστε όμως, γιατί να έρθουμε λίγο πιο πολύ στα δικά μας. Με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενάντια σε απόφαση της Βουλής, έγινε δημοψήφισμα γι' αυτό, για το αν θα ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις. 92% απάντησε ο λαός όχι και έκλεισε το θέμα. Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και Βασίλη. Ναι, κύριε Λαβάνο, είναι σαφές ότι έχετε ξεκάθαρη θέση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Δηλαδή, εσείς λέτε και διακηρύσετε ότι πιστεύω αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Σε κάποιον προβληματισμένο, ο οποίος λέει ότι έχουμε περάσει τόσα που έχουμε περάσει με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, μήπως όλα αυτά, όταν σκέφτεται πιο ήρεμα, όταν είναι μόνος του και μιλάει με τον εαυτό του, μήπως όλα αυτά τα πετάξω στο κενό? Δηλαδή, είστε πεπισμένος ότι αυτό δεν μπορεί να βγει πουθενά για να πάμε στο σχέδιο Β? Δηλαδή, μήπως πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια? Κάποιοι θα προβληματίζονται σε αυτό. Τι πιστεύετε, τι του απαντάτε? Του απαντάω ότι τον καταλαβαίνω πρώτον.
Του απαντάω επίσης ότι και εγώ αυτό το βίωσα. Και αν θέλετε, τις πρώτους μήνες της κρίσης δεν έθετα το θέμα του εθνικού νομίσματος στις συζητήσεις που έκανα με τον εαυτό μου ή με τους φίλους του μου. Και υπήρχε, και όταν εγκεφαλικά το κατανόησα, υπήρχε μια συναισθηματική αντίδραση από μένα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή της κατάστασης. Κατανοώ όλες αυτές τις διαδικασίες. Αλλά θα πω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να δολοφονούμε τον κόσμο. Δεν έχουμε δικαίωμα να δολοφονούμε τις νέες γενιές. Είναι, σας άκουγα που μιλούσατε για την απεργία, για τα παιδιά που σπουδάζουν, που είναι στο λύκειο κλπ. Ναι. Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν έχουμε δικαίωμα. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Δεν έχουμε δικαίωμα άλλα 5 χρόνια. Κανείς δεν βλέπει έξοδο της Ελλάδας στο επίπεδο της απασχόλησης ή της αύξησης του εισοδήματος μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και γι' αυτό, αυτό που έχουν κάνει άλλοι λαοί, αυτό που έχουμε κάνει εμείς, αυτό που κάνανε οι Ισλανδοί, αυτό που κάνανε οι Αμερικάνοι το 1930, αυτό που αναγκάστηκε να γίνει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1929, να το κάνουμε, να τολμήσουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη τώρα, στον εαυτό μας. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Κυρία Λαβάνε, να ρωτήσω, θα κατεβάσετε δικό σας ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές? Θα προσπαθήσουμε, κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε αυτό το ρεύμα και αυτή η αντίληψη την οποία εκφράζουμε να εκφραστεί στις εκλογές. Θα θέλαμε να είμαστε και με, σε ένα ακόμη πλατύτερο ψηφοδέλτιο. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Πιστεύω πως η απάντηση είναι ναι. Πιστεύω ότι η κοινωνία έχει ξεπεράσει το πολιτικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Γιατί βλέπετε στις έρευνες που εσείς μελετάτε πολύ περισσότερο από ότι εγώ ή κάποιος άλλος, πόσο ανεβαίνει αυτή η ανάγκη της κοινωνίας μέσα από το μέσο, όπως και στο νόμισμα, να βρουν μια λύση. Συνομιλείτε με κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει η αίσθηση ότι κάποιοι παλιοί σας σύντροφοι συμφωνούν μαζί σας και ότι ενδεχομένως εξετάζουν και το ενδεχόμενο μιας προσέγγισης. Υπάρχουν τέτοια ρεπορτάζ, αλλά δεν ξέρω αν αυτά τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες. Ό,τι το κάνουμε εμείς, το κάνουμε ανοιχτά και με διαφάνεια κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες. Φοβάμαι ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, γιατί βλέπει κανείς την επίσημη πολιτική ενός κόμματος, έχει καταρρεύσει. Όπως έχει καταρρεύσει βέβαια και η κυβερνητική πολιτική, διότι είναι μια πολιτική που λέει ότι εμείς θα καταργήσουμε το μνημόνιο μέσα στην Ευρωζώνη, και είναι μια πολιτική που την είδαμε πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο και πριν από λιγότερες μέρες στην Πορτογαλία, να οδηγείται στο τίποτα, να οδηγείται στην επιδείνωση της κατάστασης. Mm-hmm. Την Κύπρο την ξέρουμε, ξεκίνησε με την αντίσταση όλης της Βουλής. Πιο σκληρή διαπραγματική θέση δεν μπορούσε να υπάρχει. Σε μια εβδομάδα γονάτισε, γιατί τη κόφτησαν τη ρευστότητα σε ευρώ. Στη δε Πορτογαλία, επειδή δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, είναι ακόμη πιο ακραίο το παράδειγμα. Δηλαδή, έχει το Ευρωπαϊκό, το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο αντίδρασε, θεώρησε παράνομους κάποια μέτρα λιτότητας που επέβαλε το πακέτο της Τρόικα, τα κατάργησε. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό η Τρόικα, γιατί θα ήταν συνταγματικό πραξικόπημα ανοιχτό. Και έρχεται η Τρόικα και εντάξει, λέει, δεν θα περικοπούν οι μισθοί, οι συντάξεις και άλλων των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά θα περικοπούν οι δαπάνες για εκπαίδευση, για κοινωνική ασφάλιση και υγεία. Δηλαδή, ούτε με μία συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείτε να βρείτε μια κοινή γραμμή. Ούτε με μία πόλη συνιστόσα, εσύ καταλάβουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο τώρα. Και εγώ έχω χάσει και την επαφή με το κοντρόλ. Δεν ακούμε τον κύριο Λαβάνη. Τον δύο, συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα το διορθώσουμε αμέσως. Ήλθαμε, ελπίζω αυτή τη φορά χωρίς τεχνικά προβλήματα. Πάμε πάλι στην Μουρίου να δούμε τον κύριο Λαβάνο. Κύριε Λαβάνε, μας ακούτε και σας ακούμε, νομίζω, ε? Ναι, σας ακούω. Μπράβο, καλά. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που συζητάγαμε για την κάθοδό σας στις ευρωεκλογές. Εγώ θέλω να το κλείσουμε αυτό ρωτώντας σας, δεν αφήνετε κανένα ενδεχόμενο συνεννόησης ξανά με το ΣΥΡΙΖΑ? Είσαστε, προέρχεστε από τον ίδιο χώρο και συνεργασιών. Να θυμίσω ότι εσείς με τη δική σας κίνηση αναδείχθηκε ο κύριος Τσίπρας στην αρχή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ έχουν κοπεί οι γέφυρες συνεννόησης. Κοιτάξτε, η συνεννόηση πρέπει να γίνει πάνω σε μια βάση προγραμματική. Η αντίληψη δικιά μας από την αντίληψη την οποία φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολιτική που είναι μια παραλλαγή του σχεδίου Α. Θα έλεγα ότι μου θυμίζει σε έναν βαθμό τη Δημάρ, χωρίς να ταυτίζω τα πράγματα. Και πιστεύω ότι ήταν ειλικρινής ο Φωτσοκουβέλης όταν έλεγε πριν γίνει η κυβέρνηση ότι εμείς θα
κάνουμε οτιδήποτε να καταργήσουμε τα μέτρα της Τρόικα σε βάρος των εργαζομένων, αλλά κόκκινη γραμμή μας είναι το ευρώ. Αυτό έλεγε. Δεν βρίσκω πολύ μεγάλη διαφορά από αυτή τη συμπίκνωση της τοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς θα καταργήσουμε το μνημόνιο, αλλά μέσα στην ευρωζώνη. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι η εμπειρία όλων των χωρών, το συζητήσαμε κιόλας, δείχνει ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Ναι. Επομένως, δεν μπορείς να κάνεις συνεργασίες, ας πούμε, χωρίς αρχές για να ανέβουν ποσοστά ή για να κερδίσεις, ας πούμε, μια βουλευτική ή υπουργική θέση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Καλημέρα και Χαγιάη, με τι κάνετε? Ναι, τι γίνεστε? Καλά. Εσείς. Γνωρίστε από το ρεπορτάζ. Το πρόεδρε, ναι, το λέω, έχουμε. Ξέρω ότι δεν σας αρέσουν τα προεδρυλίκια, αλλά επειδή επί χρόνια σας αποκαλούσα πρόεδρε, γι' αυτό και μου έχει μείνει αποκεκτημένη ταχύτητα. Αισθάνεστε ίσως πιο κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Το λέω αυτό διότι είπατε προηγουμένως, και είναι σαφής η θέση σας, πως το σχέδιο Β είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Το ΚΚΕ από την άλλη θέλει και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Η θέση του δικού σας φορέα ποια είναι? Είναι πιο κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από ότι στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι έντιμος για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και θέλω να πω, και το έχω πει και άλλες φορές αυτό, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ανταρσία, αν θέλετε, πέσανε μέσα στις εκτιμήσεις που είχαν για το πώς θα λειτουργήσει η... και η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα σας έλεγα να επικεντρωθούμε στο ευρώ, η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Και ήταν, θα έλεγα, πολύ ακραίες οι συνέπειες, ίσως περισσότερες από όσες προειδοποιούσαν ότι θα έχουμε. Παρόλα αυτά όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τώρα έχει κατά κάποιο τρόπο κλειστεί στον εαυτό του. Το ίδιο έχει, δεν θέτει πια το θέμα του νομίσματος. Λέει, είτε με ευρώ είτε με δραχμή σήμερα είναι το ίδιο πράγμα όταν θα έρθει η λαϊκή εξουσία. Και με αυτή την έννοια το ίδιο έχει κλείσει τον δρόμο των συνεργασιών. Πράγμα το οποίο το βρίσκω έτσι σε μια τέτοια περίπτωση σαν ιδιαίτερα, θα έλεγα, αρνητικό, και το έχει κατανοήσει νομίζω και η κοινωνία με την εκλογική δύναμη που δίνει στο ΚΚΕ. Άρα, με την ανταρσία υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε? Γιατί ακούγεται αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχουν κοινές θέσεις, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές εκτιμήσεις. Έχουμε μια καλή συνεργασία και θα έλεγα ότι έχουμε μια συμμετοχή στις εκδηλώσεις, ένα ανοιχτό διάλογο και με πολλούς άλλους. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα κόμματα που έχουμε καταγράψει στον κοινοβουλευτικό ή και στον εξωκοινοβουλευτικό χώρο. Είναι πια κινήσεις εργαζομένων, είναι κινήματα ανέργων, είναι ομάδες διανοουμένων πανεπιστημιακών και... Σε αυτό είμαι, αν θέλετε, πολύ αισιόδοξος, ότι από τη στιγμή που το σχέδιο Β άρχισε να ακούγεται και από τα μέσα ενημέρωσης, ναι, υπάρχει μια μεγάλη, θα έλεγα, όχι προσχώρηση, αλλά μια μεγάλη διάθεση και προσέλευση για συζήτηση. Τώρα, εγώ θέλω να, τελευταίο τουλάχιστον ερώτημα από μένα, θέλω να επισημάνω μια πρωτοτυπία. Εσείς είστε ένας αριστερός πολιτικός που προτείνει επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Όπως γνωρίζετε καλά και από τη θητεία σας στην Ευρωβουλή, παραδοσιακά αλλά και σήμερα, οι ευρωσκεπτικιστές προέρχονται κυρίως από τα δεξιά, ενίοτε μάλιστα και από το άκρο της δεξιάς. Πώς το εξηγείτε το γεγονός αυτό? Και ποιοι μπορεί να είναι οι πιθανοί συνομιλητές? Δεν είμαι ευρωσκεπτικιστής εγώ. Ξέρετε, 20 χρόνια περίπου ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα το ξέρω, ναι. Τα εγχειρήματα της συνεργασίας της Ευρώπης είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, της πολιτικής μου δράσης, όποιας δημιουργίας είχα κλπ. Η θέση που παίρνει κανείς σήμερα για το εθνικό νόμισμα είναι πρώτον μια θέση σωτηρίας της χώρας και είναι μια μεγάλη πρόκληση για μια άλλη διεθνή συνεργασία μέσα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ιστορικά, γεωγραφικά, είναι ένας χώρος από τον οποίο δεν μπορούμε εμείς να αποκοπούμε. Αλλά θα έλεγα ότι κάποια χώρα, ειδικά από αυτές τις χώρες οι οποίες στενάζουν σήμερα, και πιο ακραία είναι η Ελλάδα, θα πρέπει να κάνει το μεγάλο βήμα που να δείξει έναν άλλον δρόμο μέσα στον οποίο θα συνεργαστούμε με αμοιβή όφελος, με ισοτιμία, μάλιστα, με αλληλοστήριξη, με αλληλεγγύη κλπ. Και γι' αυτό το βλέπω σαν ένα μεγάλο, ναι, διεθνιστικό κίνηση αυτή. Ορίστε. Βέβαια, λέει η κυρία Καρακλούμ, και σωστά νομίζω. Οι Ευρωπαίοι μας στήριξαν στο σχέδιο διάθεσης. Πέρασαν τα κοινοβούλια τους τα δάνεια προς τη χώρα κτλ. Δηλαδή, να μην λέμε ότι και εκείνοι δεν μας στήριξαν. Εντάξει. Κοιτάξτε, συνολικά νομίζω ότι τα τόσα χρόνια που είμαστε στην Ευρώπη μας έχει ωφελήσει ως πολίτες και ως χώρα. Δεν θα το έλεγα εγώ. Δεν είναι ανάγκη να βρεθούμε σε αυτή την κρίση. Και εγώ βλέπω άλλες χώρες οι οποίες ακολούθησαν το σχέδιο Β, αν θέλετε,
την ώρα που δημιουργούνταν το ευρώ, με δημοψηφίσματα, η Σουηδία, η Δανία κλπ. Και θα έλεγα, αν δείτε τους πίνακες, είναι πάνω-πάνω αυτές οι χώρες στην ανάπτυξη του ΑΕΠ ή στην, αύξηση των μισθών. Με άλλη δημόσια διοίκηση και με την ευκαιρία του Εθνικού Νομίσματος. Για θυμηθείτε τις Πολωνέζες καθαρίστριες που όλοι τις έχουμε γνωρίσει στο σπίτι μας ή αλλού. Σήμερα η Πολωνία με το Εθνικό Νομίσμα αυτοπροστατεύτηκε από την κρίση και είναι μια χώρα με τους ψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης. Γιατί λέτε μια χώρα που άφηνε να διαρρέει ο ελληνικός προς την Πολωνία χωρίς αφορολογήτα. Και επίσης είχαμε Εθνικό Νόμισμα και στο παρελθόν και είχαμε πολύ συγκεκριμένη δημόσια διοίκηση. Πολύ συγκεκριμένη ανταγωνιστικότητα. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ, πολύ συγκεκριμένη καθημερινότητα στη ζωή του πολίτη. Δηλαδή, μην φτάσουμε βεβαίως, στον εξοραϊσμό μια πραγματικότητα που την έχουμε ζήσει και τη θυμόμαστε. Όχι, οι παλιότεροι. Σίγουρα, εσείς ακόμα πιο πολύ από εμάς. Επειδή έχω ζήσει, ας πούμε, και θυμάμαι ακόμη την δεκαετία του 50, ναι, τα τελευταία της χρόνια τουλάχιστον. Ξέρω όμως ότι μέχρι την δεκαετία του 2000 που μπήκαμε στο ευρώ, ναι, και με, αν θέλετε, με μια πολύ ταραγμένη ιστορία και με ένα καπιταλιστικό σύστημα σκληρό στην Ελλάδα, ξέρω όμως ότι η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα. Δεν χρειάζονταν το ξενονόμισμα. Αλλά η κυρία Καρακλιού μου έθεσε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κεντρικό. Πολύ κεντρικό. Το θέμα, δηλαδή, το ότι έχουμε ένα δανεισμό από τα κράτη με λεφτά τα οποία έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι τους. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι η πιο καταστροφική, ας το πούμε, κίνηση που έχουμε κάνει. Μάλιστα. Αντί να ανταπεξέλθουμε και να πούμε ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα λεφτά που οφείλαμε σε hedge funds και σε μεγάλες τράπεζες και σε κάποιους επενδυτές, ας το πούμε, ίσως από κοινωνικά ταμεία έξω κλπ. Εμείς βάλαμε στην πλάτη της Ελλάδας κρατικό χρέος. Κύριε Λαβάνε, θα σας διακόψω ένα λεπτό, γιατί θέλει να παρεύει ο κύριος Γιάννης Γιώκας, εκπρόσωπος τύπου του ΚΚΕ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, κύριε Γιώκα, σας ακούμε. Η παρέμβασή μας αναφορά την παρέμβαση που έγινε και την αναφορά που έγινε σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τη θέση που προτείνει και την αναφορά ότι αυτή η θέση κλείνει το ΚΚΕ στον εαυτό του. Και θέλουμε να πούμε το εξής. Ναι. Το αν το ΚΚΕ είναι κλεισμένο στον εαυτό του, είναι στο περιθώριο, μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι, οι άνθρωποι στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, με τις οποίες το ΚΚΕ αγωνίζεται και παλεύει καθημερινά για τα οξυμένα προβλήματα. Και σήμερα το ΚΚΕ μιλάει για τη συγκρότηση μιας πλατιάς λαϊκής συμμαχίας όλων αυτών που πλήττονται από τη σημερινή πολιτική των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για μια συμμαχία της εργατικής τάξης, των αυταπασχολουμένων, που όχι μόνο θα παλεύει για τα συγκεκριμένα, για τα οξυμένα προβλήματα που υποφέρει σήμερα ο λαός μας, αλλά θα έχει και συγκεκριμένο στόχο. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση του πλούτου που παράγεται σε αυτή τη χώρα και είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, μονομερή διαγραφή του χρέους. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση του κυρίου Αλαβάνου, η οποία υιοθετείται και από άλλες χώρες, από το κόμμα του Γκρίλου στην Ιταλία, από το κόμμα των βιομηχάνων που έχει θέσει εναντίον του ευρώ, είναι μια παραλλαγή του ίδιου δρόμου ανάπτυξης. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι σαφές τι προτείνει το ΚΚΕ, είναι σαφής η πολιτική του πρόταση, την οποία την απευθύνει πλατιά στους εργαζόμενους, στον εργαζόμενο λαό, γιατί αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική ρεαλιστική λύση για μια φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση. Μάλιστα. Κύριε Γιώκα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Καλημέρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία λέξη και θα το δούμε. Μια κουβέντα, όχι για το ΚΚΕ. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΚΕ, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να λέω καλά λόγια όταν αξίζουν τα καλά λόγια και τα είπα για το ΚΚΕ, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω εγώ ότι η κυρία Παπαρίγα έχει πει ότι δεν είναι θέμα ευρώ ή δραχμή και ότι η έξοδος από το ευρώ σήμερα μπορεί να είναι και καταστροφή. Πάντως, νομίζω ότι ο κύριος Γιώκας ήταν πολύ σαφής τώρα στο ποια είναι η γραμμή και η θέση του ΚΚΕ, έτσι, οπότε να μην το ξανανοίξουμε. Και να μην το λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική για τις θέσεις σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και παρότι έτσι ήσασταν πολύ, θέλω να πω ότι... Το δικαστήριο πήγε καλά. Ουσιαστικά. Το δικαστήριο και εξετάσει. Καλημέρα. Γιώργο, πάμε τώρα.